Και πάμε στο Βόσπορο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κουρτέσογλου, ο Έλληνας ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη. Κύριε Κουρτέσογλου. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη, από το Βόσπορο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Ηράκλειο, από Κρήτη. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Το Ραμαζάν έχει ξεκινήσει. Μιλήσαμε με Ντουμπάι αμέσως τώρα. Ξεκίνησε στην Τουρκία. Ξεκινά από σήμερα τα ξημερώματα. Δηλαδή, ναι. Ξεκινά από σήμερα τα ξημερώματα μέχρι και να βραδιάσει. Έτσι λοιπόν σήμερα, παρότι που είναι Δευτέρα, έχουμε υπερβολική κίνηση στους δρόμους. Διότι από αύριο οι περισσότεροι μουσουλμάνοι, επειδή θα αρχίσει η νηστεία τους και θα κλείσει η εστίαση ταυτόχρονα στην Τουρκία για ένα μήνα, όλη την περίοδο του Ραμαζανιού, καταλαβαίνετε ο κόσμος σήμερα, παρότι που είναι Δευτέρα, είναι σαν να είναι μια Κυριακή, να πω καλύτερα, και έχει μια υπερβολική κίνηση από ό,τι τις υπόλοιπες καθημερινές. Υπερβολική κίνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Διανύουμε και περίοδο πανδημίας. Και η Τουρκία βέβαια έχει το υψηλότερο επίπεδο ημερήσιων κρουσμάτων καθημερινά στην Ευρώπη και στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Έχει ξεφύγει κάπως κατάσταση. Σωστά. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα από το θέμα με τα κρούσματα εδώ πέρα. Αλλά επειδή εγώ στην περιοχή εδώ που κατοικώ, βασικά δεν έχει πολύ πληθυσμό, αλλά επειδή είναι μια παραθαλάσσια περιοχή αυτή εδώ, όταν έχει όμορφο καιρό, είτε θέλει κάποιος να έρθει από τις άλλες γειτονιές της Κωνσταντινούπολης, προτιμά να επισκέπτεται εδώ τον ηφόρη του Βοσπόρου. Και γι' αυτό δεν είναι οι κάτοικοι της περιοχής αυτή εδώ που βρίσκονται τώρα. Είναι από διάφορες περιοχές. Άρα θα έχουμε ένα μήνα ησυχία από εδώ και μετά. Λάθος κυβερνητική χειρισμή, μήπως οι πολίτες το έχουν δει χαλαρά και κάνουν του κεφαλιού τους κατά κάποιο τρόπο. Τι ακούγεται? Λέω ο κόσμος δεν αντέχει, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και με το να κλείνουν τον κόσμο στο σπίτι μέσα. Ήδη υπάρχει και πρόβλημα και από θέμα και δουλειά. Και έστω και ο κόσμος, έστω για να αλλάξει η ατμόσφαιρα, η καθημερινότητά του, βγαίνει και αυτός έξω για να ξεφύγει από τη συνεχόμενη ώρα που περνάει μέσα στο σπίτι. Κύριε Κουρτέσογλου, πολλά ακούγονται και για την οικονομία της Τουρκίας. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Στην πράξη, πρακτικά, στην καθημερινότητα ενός απλού πολίτη, πώς επιβεβαιώνεται αυτό το πρόβλημα? Κοιτάξτε, έχει επηρεαστεί σαφώς οικονομικά, είναι πάρα πολύ λογικό, αλλά έχει να κάνει αυτό βασικά με την πανδημία. Διότι ένα μεγάλο κομμάτι της Τουρκίας, όπως και σε άλλες χώρες, έχει εισόδημα από τον τουρισμό. Και εμείς να φανταστείτε ότι από πέρσι, από το Μάρτιο, είμαστε κλειστά. Ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μόνο τουρισμό που έρχονται από τη Ρωσία, αλλά και αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το δυναμικό που εργάζεται στον τουρισμό. Ήδη πρώτης ανάγκης σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα μπακάλικο, έχουν αυξηθεί τον τελευταίο μήνα? Σαφώς έχουν αυξηθεί οι τιμές, μπορώ να πω τους τελευταίους 2-3 μήνες εδώ πέρα, διότι δεν έχει κάποια σταθερή αξία η τουρκική λίρα με το συνάλλαγμα. Παραδείγματος χάρη, πριν μερικές εβδομάδες, όταν ένα ευρώ αντιστοιχούσε με περίπου 8 τουρκικές λίρες, σήμερα έχει φτάσει περίπου στις 10 τουρκικές λίρες. Καταλαβαίνετε, ένα 20% υπάρχει μια διαφορά. Μάλιστα. Κύριε Κουρτέσογλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεσή μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.